Χαίρετε κύριο Κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σήμερα ξεκινάμε έναν νέο κύκλο εκπομπών με θέμα «Εμφανίσεις και θαύματα των Αγίων Αγγέλων». Όλα τα βίντεο της σειράς «Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων» θα τα βρείτε στο playlist στην περιγραφή του βίντεο. Αν είστε νέοι επισκέπτε στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε και την δωρεάν εγγραφή σας, στηρίζοντας έτσι την προσπάθειά μας αυτή. Αγαπητοί μου χριστιανοί, αναμφίβολα ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχείται από τον ευδαιμονισμό και από τον εντό εισαγωγικών ορθό λόγο. Ο άνθρωπος ζει με τις αισθήσει και για τις αισθήσει και η καταπληκτική πρόοδος των φυσικών επιστημών έχει κυριολεκτικά ναρκώσει τα πνευματικά του αισθητήρια. Έτσι λοιπόν ο λόγος για τον αόρατο, τον υπερεστητό κόσμο μοιάζει να αντιχεί κάπως παράξενα, ίσως πολλές φορές και ενοχλητικά. Και οι άγγελοι θεωρούνται από πολλούς ότι είναι μύθος και φανταστικά πρόσωπα και φαίνονται να χρησιμεύουν μόνο για την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στις βιτρίνες των καταστημάτων και τα παιδικά διαφημιστικά προγράμματα. Κι όμως αγαπητοί φίλοι, οι άγγελοι δεν είναι καθόλου μυθικές ή φανταστικές εικόνες. Είναι πραγματικές, ουράνιες υπάρξεις που δημιουργήθηκαν από το Θεό μας και που βοηθούν τον καθένα μας ξεχωριστά στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην ιστορία του κόσμου γενικότερα. Γι' αυτό σήμερα στις δύσκολες αυτές εποχές που ζούμε, έχουμε απόλυτα την ανάγκη τους. Σήμερα που η λατρεία του σατανά έχει πάρει μορφή επιδημίας και κάθε είδους καταστροφικές λατρίες ψυχοναρκώνουν χιλιάδες θύματα, σήμερα που ο τρόμος μιας ενδεχόμενης πυρηνικής ή και οικολογικής καταστροφής του πλανήτη μας αυξάνει το άγχος και την αγωνία μας, η ελπιδοφόρα παρουσία των αγγέλων στη ζωή μας είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι δεν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τις απειλές και τους πειρασμούς των καιρών. Έχουμε δίπλα μας ισχυρούς προστάτες και ουράνιους φύλακες, τους Αγίους Αγγέλους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι και ικανοί να μας συμπαρασταθούν σε κάθε μας ανάγκη. Η Εκκλησία μας σε αιώνες τώρα ζει την παρουσία των Αγίων Αγγέλων του Θεού σε όλο της το Μεγαλείο μέσα από την λατρευτική και προσευχητική της εμπειρία. Στον χώρο του Ιερού Ναού, τα άνω τις κάτω συνάπτεται, άγγελοι και άνθρωποι συμίγνυνται. Ιδιαιτέρως στην Θεία Λειτουργία, οι πιστοί εικονίζοντας τα χερουβήμ, υποδέχονται τον βασιλέα των όλων, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεσιν. Η μέρα μας ανοίγει λειτουργικά με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος στην πρωινή προσευχή το βασιλεύ Ράνιε και κλείνει με την θαυμάσια προσευχή του μικρού αποδείπνου προς τον φύλακα άγγελό μας. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής. Αυτή η πάρα πολύ ωραία προσευχή. Τα λόγια που θα ακολουθήσουν έχουν ως σκοπό να μας αναβαπτίσουν στην διαχρονική αυτή εμπειρία της Εκκλησίας μας. Να μας κάνουν να νιώσουμε την βεβαιότητα της παρουσίας των αγγέλων δίπλα μας, σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ακόμη και να μας μοιήσουν στον θαυμαστό και μυστικό τρόπο της ζωής τους, που όλοι μας, κατά την αναλογία της φύσεώς μας, έχουμε κληθεί να μιμηθούμε. Αρχικά θα απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα όπως για παράδειγμα τι είναι οι άγγελοι, πότε και γιατί δημιουργήθηκαν, ποια είναι η φύση τους, ποιο το έργο τους και ποια η σχέση τους με εμάς τους ανθρώπους. Στα ερωτήματά μας αυτά, η Εκκλησία, με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αλλά και την διαχρονική εμπειρία των Αγίων της, μας δίνει κάποιες απαντήσεις, χρήσιμες και αρκετές για την σωτηρία μας όχι όμως και απόλυτα ικανοποιητικές για την φιλοπράγμονα περιέργειά μας. Μας αποκαλύπτει δηλαδή πολλές πλευρές της ζωής των αγγέλων, άλλες όμως τις κρατάει μυστικές και καταχωρισμένες στα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Στη συνέχεια, με οδηγό την Αγία Γραφή και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, θα επιχειρήσουμε μία σύντομη προσέγγιση στον κόσμο των Αγίων Αγγέλων του Θεού. Η Δημιουργία των Αγγέλων Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, διού τα πάντα εγένετο». Πιστεύουμε δηλαδή ότι η γη και όσα υπάρχουν πάνω σε αυτήν ο ήλιος και τα δισεκατομμύρια των γαλαξιών του σύμπαντος δημιουργήθηκαν από τον Θεό Πατέρα δια του Ιού εν Αγίω Πνεύματι, εκ του μηδενός. Δημιουργήθηκαν όλα από το μηδέν, σε κάποια χρονική περίοδο. Ακόμη πιστεύουμε ότι όλος ο αόρατος κόσμος των πνευμάτων, το αναρρύθμιτο πλήθος των Αγίων Αγγέλων, είναι επίσης δημιούργημα του Θεού Λόγου. Ο Χριστός λοιπόν δημιούργησε όχι μόνο το σύμπαν, τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά, αλλά και τα ουράνια τάγματα των αγγέλων. Μόνο ο Θεός υπήρχε πριν απ' όλα ως άναρχος και αιτία όλων ως δημιουργός. Ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέει και ο Μέγας Αθανάσιος, αυτά είναι δογματικά και πρέπει να τα γνωρίζουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ο Θεός Πατέρας δημιουργεί τον κόσμο δια του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι. Πότε δημιουργήθηκαν όμως οι άγγελοι? Από την Παλαιά Διαθήκη διδασκόμαστε ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν προτού να δημιουργηθεί ο υλικός κόσμος, ο αισθητό κόσμος που βλέπουμε γύρω μας. Στο υπέροχο βιβλίο του Ιώβ, στην Παλαιά Διαθήκη, μιλώντας ο Θεός στον Ιώβ Διαλέλαπος και νεφών δηλώνει «Ότε εγενήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου». «Όταν δημιουργήθηκαν τα άστρα, οι άγγελοι μου με δοξολόγησαν με φωνή μεγάλη», λέει ο Θεός στον Ιώδ. Και από αυτό καταλαβαίνουμε ότι οι άγγελοι υπήρχαν πριν από την δημιουργία του υλικού κόσμου, αφού την παρακολούθησαν εκστατική και κατάπληκτη. Έτσι πρώτα δημιουργήθηκε ο πνευματικός κόσμος, ύστερα ο υλικός κόσμος και στο τέλος δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Οι άγγελοι λοιπόν είναι τα αρχαιότερα και τελειότερα λογικά δημιουργήματα και αποτελούν την αρχή της δημιουργίας του Θεού. Ο τρόπος της δημιουργίας των αγγέλων δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Πάντως, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, δημιουργήθηκαν όπως και οι υπόλοιποι κτήσοι. Ο Θεός, λέει, εννοεί τα αγγελικάς δυνάμεις και ουρανίους και το ενόημα έργων ειν. Δηλαδή, δημιουργούνται οι άγγελοι με το που συλλαμβάνει ο Θεός την ιδέα της δημιουργίας τους. Σχετικά με την φύση των αγγέλων, Γνωρίζουμε πως είναι πλασμένοι κατοικών Θεού και ασώματοι. Ο προφήτης Δαβίδ λέει «οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Και με τον στίχο αυτό δεν αναφέρεται φυσικά στα συστατικά της φύσεώς τους, αλλά περιγράφει κάποιες από τις ιδιότητές τους, όπως την ευκοινησία και την φλογερότητα, την διεισδυτικότητα και την θερμότητα. Την ταχύτητα και την αϊλότητά τους. Ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνοψίζοντας την μέχρι την εποχή του πατερική διδασκαλία, δίνει τον εξή ορισμό. Ο άγγελος είναι φύση νοερή, αϊκίνητη, αυτεξούσια και ασώματη. Υπηρετεί τον Θεό και είναι κατά να αθάνατος. Όμως τα ουσιώδη τα κύρια γνωρίσματα και την σύσταση της φύσεως των αγγέλων, μόνο ο κτίστης και δημιουργός Θεός τα γνωρίζει. Ονομάζονται βέβαια ασώματοι οι άγγελοι και άιλη σε σχέση με μας, γιατί κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, τον μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται παχύτε και υλικών. Οι άγγελοι δηλαδή συγκρινόμενοι με εμάς, τους ανθρώπους, τους υλικούς ανθρώπους, είναι ασώματοι συγκρινόμενοι όμως με το Θεό, τον μόνο ασώματο, έχουν κάποιο σώμα. Αυτό διδάσκουν οι πατέρες ότι οι άγγελοι έχουν κάποιο σώμα εθέριο, νοερό, πυροειδές, σαν φωτιά δηλαδή. Πιο λεπτό σώμα από τη γνωστή σε όλους μας ύλη. Γιατί δημιουργήθηκαν οι άγγελοι. Ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας τους. Ο Θεός σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, είναι ανενδεής. Δεν έχει δηλαδή ανάγκη από τίποτα. Όλος ο υλικός και πνευματικός κόσμος δεν προσθέτει το παραμικρό στην μακαριότητα και την δόξα του Θεού, αλλά και ούτε θα του αφαιρούσε τίποτε αν δεν υπήρχε. Ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Επομένως τους αγγέλους, δεν τους δημιούργησε από κάποια ανάγκη. Τους έδωσε ύπαρξη και ζωή για αυτούς τους ίδιους με κίνητρο την εκστατική του αγάπη και αγαθότητα. Με σκοπό και οι άγγελοι να συμμεριστούν και αυτοί σαν λογικά όντα που είναι την μακαριότητά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Θεός είναι ανενδεής και δημιούργησε αγγέλους και αρχαγγέλους και τις άλλες ασώματες ουσίες διαγαθότητα μόνην, λόγω της αγαθότητάς του. Η μετοχή των αγγέλων στην θεϊκή μακαριότητα εκφράζεται με την αδιάκοπη θεωρία του προσώπου του Θεού. Μετέχουν δηλαδή οι άγγελοι στην μακαριότητα του Θεού, βλέποντας συνεχόμενα το πρόσωπό του. Και αυτή η θέα του προσώπου του Θεού είναι η κατεξοχήν ζωή τους και η τροφή τους. Γι' αυτό λέει και ο Μέγας Βασίλειος, «Πώς αν την μακαρίαν διεξήγων ζωήν, η μη διαπαντός έβλεπον το πρόσωπον του πατρός του εν ουρανής». Πρέπει όμως να τονιστεί πως η συμμετοχή των αγγέλων στην Θεία Μακαριότητα δεν είναι μία σταθερή, στατική κατάσταση, αλλά μία συνεχής, ανωδική πορεία χωρίς τέλος και χωρίς ολοκληρωτική κατανόηση της δόξας του Θεού. Οι άγγελοι δηλαδή δεν μπορούν να κατανοήσουν στο 100% την δόξα του Θεού, γιατί δεν είναι τέλειες φύσεις, τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Αλλά οι άγγελοι οδεύουν προς την τελειότητα, μετέχοντας στις άκτιστες ενέργειες και όχι στην άκτιστη ουσία του Θεού, μετέχουν κατά χάριν και όχι κατά φύσιν. Ας δούμε τώρα και τις ιδιότητες των Αγίων Αγγέλων. Οι άγγελοι δεν δημιουργήθηκαν σε νηπιώδη κατάσταση, σε βρεφική κατάσταση, αλλά μένουν ακριβώς όπως χτίστηκαν, όπως δημιουργήθηκαν από την αρχή. Το αναλύωτο αυτό χαρακτηριστικό των αγγέλων αναφέρεται στην σύσταση και κατασκευή τους και όχι στην προαίρεσή τους. Γιατί σαν υπάρξει κτιστές και λογικές, είναι ελεύθερες και μεταβλητές. Μόνο το άκτιστο είναι αμετάβλητο και αναλύωτο, δηλαδή μόνο ο Θεός είναι αναλύωτος. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Έτσι λοιπόν οι άγγελοι έχουν την δυνατότητα να τελειοποιούνται όλο ένα και περισσότερο με την μετοχή τους στην χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Από την μετοχή αυτή απορρέει και ο αγιασμός τους. Είναι δηλαδή άγιοι οι άγγελοι όχι εκφύσεως, διότι τότε θα ταυτίζονταν με το Άγιο Πνεύμα, αλλά αγιάζονται από την κοινωνία τους με το φύση Άγιο. Αγιάζονται δηλαδή από την κοινωνία τους με το Θεό. Και επειδή ο αγιασμός τους αυτός είναι δώρο, επειδή είναι αγαθό, το οποίο διατηρείται με προσοχή και επιμέλεια, αυτό σημαίνει ότι οι άγγελοι πλάστηκαν με φύση μεταπτωτή. Τους δόθηκε δηλαδή εξουσία και μένην και προκόπτην εν το αγαθό, αλλά και επί το τρέπεσθε, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Οι άγγελοι δηλαδή έχουν το δικαίωμα από το Θεό γιατί έχουν ελεύθερη βούληση και συνεπώς έχουν το δικαίωμα να μένουν και να προκόπτουν στο αγαθό, αλλά και να πέφτουν στο κακό. Αν δεν μπορούσαν να στραφούν προς το χειρότερο, ο αιωσφόρος δεν θα εξέπιπτε. Οι άγγελοι όμως που δεν ακολούθησαν τον αιωσφόρο στην πτώση του, απέκτησαν την εν το καλό της χάριτος αμετακίνητον ίδρυσιν. Έλαβαν δηλαδή το χάρισμα της τέλειας ατρεψίας και ακινησίας προς το κακό. Όσοι άγγελοι δηλαδή δεν εξέπεσαν με τον νεοσφόρο, έλαβαν το χάρισμα να μένουν σταθεροί και να μην τρέπονται προς το κακό. Και το χάρισμα αυτό πότε το έλαβαν, με την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί από την άκρα ταπείνωση που έδειξε ο Χριστός, έμαθαν έμπρακτα οι άγγελοι ότι ο δρόμος που εξυψώνει και οδηγεί στην ομοίωση του Θεού δεν είναι η έπαρση αλλά η ταπείνωση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας την αρετή της ταπείνωσης την ονομάζουν υψοποιό ταπείνωση, διότι η ταπείνωση υψώνει τον άνθρωπο. Απεναντίας την υπερηφάνεια πώς την ονομάζουν, εωσφορική υπερηφάνεια. Διότι ο σατανάς, δια της υπερηφανίας που έδειξε και σκέφτηκε με τον λογισμό του ότι θα στήσω τον θρόνο μου πιο ψηλά και θα γίνω όμοιος με το Θεό τον ύψιστο, τότε ξέπεσε λόγω της υπερηφανίας του, όπως θα δούμε και στην συνέχεια. Έτσι λοιπόν, ενώ οι άγγελοι ήταν δυσκίνητοι προς το κακό, αλλά όχι ακίνητοι, μετά από την σάρκωση, το πάθος και κυρίως την Ανάσταση του Χριστού, έμειναν ακίνητοι προς το κακό, όχι εκφύσεως, αλλά με τη χάρη του Θεού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η ακινησία προς το κακό και η στερέωσή τους στην αρετή δεν σημαίνει ότι οι άγγελοι έχασαν το αυτεξούσιό τους, αλλά με την χάρη του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος, εξαγιάστηκε το αυτεξούσιο των αγγέλων. Τώρα δηλαδή διαφέρουν από τους δαίμονες μόνο στην αγαθή προαίρεση, στην αγαθή βούληση και στην υπακοή τους προς το Θεό λέει ο Ιερός Δαμασκηνός. Ας δούμε τώρα τι γνωρίζουν οι άγγελοι. Η γνωστική ικανότητα και η δύναμη των αγγέλων είναι μεγαλύτερες και πολύ ανώτερες από των ανθρώπων, χωρίς όμως να αγγίξουν την παντογνωσία και παντοδυναμία του Θεού. Ο μόνος παντοδύναμος και παντογνώστης είναι ο Θεός. Ενώ δηλαδή οι άγγελοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα από όλους μαζί τους ανθρώπους για το Θεό, για το θέλημά Του, τα έργα Του, για τον πνευματικό κόσμο, για την ηλική δημιουργία, για τους ανθρώπους και τα άλλα κτίσματα της γης, ωστόσο η γνώση των αγγέλων μπροστά στην παντογνωσία του Θεού είναι μηδαμινή. Δεν προγνωρίζουν τα μέλλοντα αν δεν τους τα αποκαλύψει ο Θεός ούτε μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς κρύβεται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο δεν γνωρίζουν την απόκριφη και πολυπίκυλον σοφία του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέει πως με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού φανερώθηκε στους αγγέλους κάτι που δεν ήξεραν. Όπως λέει και η υμνολογία, το απαιώνο απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Το σχέδιο δηλαδή της θεία Οικονομίας και της Σωτηρίας του ανθρώπου ήταν άγνωστο στους Αγγέλους. Όπως επίσης οι Άγγελοι δεν γνωρίζουν ακόμη το πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου και η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός μας στο καταμαρθέον Ευαγγέλιο όταν λέει «Περι δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών». Η περιορισμένη αυτή γνωστική δύναμη των αγγέλων είναι πάρα πολύ φανερή στα τροπάρια της Εκκλησίας μας όπου συχνά γίνεται λόγος για την έκπληξη των αγγελικών ταγμάτων μπροστά στον θάνατο του Ιησού, την Ανάστασή Του, την μετάσταση της Θεοτόκου κλπ. Ένα παράδειγμα α πούμε στα εγκόμια όπου λέει «Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήτοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσε την σύν. Οι άγγελοι δεν έχουν ανάγκη από υλική τροφή ή ανάπαυση και δεν πεθαίνουν. Είναι αθάνατοι όχι από τη φύση τους αλλά κατά χάριν, διότι κάθε τι που έχει αρχή έχει και τέλος, σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Μόνο ο Θεός ως άναρχος είναι από την φύση του αθάνατος και αιώνιος λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Οι άγγελοι του Θεού είναι ταχύτατοι στις κινήσεις τους, αλλά δεν είναι πανταχού παρόντες. Όταν δηλαδή βρίσκονται στον ουρανό, δεν είναι στην γη, και όταν στέλνονται από το Θεό στην γη, δεν παραμένουν στον ουρανό. Αυτό σημαίνει πως είναι περιγραπτοί, δηλαδή σε κάθε στιγμή ορίζονται από κάποιο χώρο. Η αγγελική αυτή όμως περιγραπτότητα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τους γνωστούς σε εμά ανθρωπίνους και χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, οι άγγελοι δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν ή να εμποδιστούν από τείχους, πόρτες, κλειδαριές και αμπάρες, όπως τα σώματα τα δικά μας που έχουν συγκεκριμένο σχήμα και διαστάσεις. Περνούν δηλαδή οι άγγελοι από όπου θέλουν. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς τη στιγμή που οι άγγελοι βρίσκονται μαζί μας δεν πάβουν διαπαντός, δηλαδή ακατάπαυστα, να βλέπουν το πρόσωπο του ουρανίου πατέρα μας. Και τώρα θα δούμε πώς είναι οι άγγελοι σε σχέση με τους ανθρώπους. Η τελειότητα της αγγελικής φύσεως, όπως είδαμε, είναι σχετική. Κάθε φορά που συγκρίνονται με τους ανθρώπους, τονίζεται η υπεροχή τους. Οι άγγελοι δηλαδή είναι ανώτεροι από τους ανθρώπους. Όταν όμως αντιπαραβάλλεται με την τελειότητα του Θεού, θεωρείται μηδαμινή και ελάχιστα διακρίνεται από την ανθρώπινη. Οι πατέρες χαρακτηρίζουν τους αγγέλους σύνικους και γείτονε του ανθρώπου. Είναι και αυτοί, όπως και εμείς, μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά λόγω της διαφορετικής φύσεως και θέσεώς τους είναι ανώτεροι μας. Ωστόσο, η υπεροχή τους αυτή δεν είναι απολυτή, γιατί ο άνθρωπος με την ενχριστό θέωσή του μπορεί να φτάσει στην μακαριότητα των αγγέλων, να γίνει ομότιμος με αυτούς, ακόμη και να τους ξεπεράσει. Στον ουρανό, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, οι δίκαιοι θα ζουν ως άγγελοι Θεού και θα απολαμβάνουν την ίδια με αυτούς μακαριότητα. Η Παναγία μας μάλιστα έχει ήδη ξεπεράσει σε δόξα και τιμή όλες τις ασώματες δυνάμεις και έχει χαρακτηριστεί από την Εκκλησία ως τη μειωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, ως ανωτέρα πάντων των ποιημάτων και ως έχουσα τα δευτερία της Τριάδος. Η Θεοτόκος δηλαδή είναι τιμιότερη από τα χερουδίμ και πιο ενδοξή, ενδοξότερη, ασυγκρίτως, χωρίς να μπορεί να συγκριθεί η δόξα της, είναι ασύγκριτη σε σχέση με τα Σεραφείμ. Είναι η ανώτερη από όλα τα δημιουργήματα του Θεού και έχει τα δευτερία της Τριάδος, το οποίο σημαίνει ότι στην Ιεραρχία αμέσως μετά από την Αγία Τριάδα έρχεται η Υπεραγία Θεοτόκος. Στον μέλλοντα αιώνα λοιπόν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων θα πάψουν να υπάρχουν. Θα υπάρχουν μόνο διαφορές μεταξύ λιγότερο και περισσότερο δοξασμένων λογικών όντων, χωρίς να έχουν σημασία οι επιμέρους διακρίσεις μεταξύ αγγελικής και ανθρωπίνης φύσεως. Στη Βασιλεία του Θεού οι άνθρωποι θα ζουν με το αναστημένο σώμα τους, το οποίο θα είναι αυθαρτοποιημένο. Επίσης, ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος διατυπώνει με πολύ σαφήνεια ότι η εξωτερική μορφή των αγγέλων είναι όμοια με των ανθρώπων. Στη συνέχεια θα δούμε πώς εμφανίζονται οι άγγελοι. Μέσα στην ιστορία και την εμπειρία της Εκκλησίας μας, οι αγγελοφάνειες κατέχουν σημαντική θέση. Στις εμφανίσεις αυτές βέβαια γίνονται ορατά μόνο η μορφή και το σχήμα των αγγέλων και όχι η ουσία τους. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις εμφανίσεις των αγγέλων με τρεις τρόπους. Είτε με τις σωματικές τους αισθήσει όταν εμφανίζονται ως απλοί άνθρωποι, είτε με τα μάτια της ψυχής τους όταν εμφανίζονται σαν άειλες υποστάσεις σε όνειρα και οπτασίες και τέλος είτε με την δύναμη της και καθαρμένης από τα πάθη διανοίας τους, όταν εμφανίζονται εν θεωρία αληθινή και ουσιώδη, λέει ο Όσιος Ισαάκος Ήρος. Για να δει δηλαδή κάποιος άγγελο πρέπει να είναι καθαρός, να είναι και καθαρμένος ο νους, να μην είναι ριπομένος από τα πάθη και την αμαρτία. Οι άγγελοι εμφανίζονται στους άξιους ανθρώπους και σε εκείνους που επιτρέπει ο Θεός με δύο τρόπους. Είτε με την μορφή των δικών τους αγγελικών σωμάτων, είτε με τα σχηματισμένη σε μορφή προσιτή στην ανθρώπινη αδυναμία. Με μορφή δηλαδή που να μπορεί ο άνθρωπος να την αντικρίσει. Αυτά λένε οι Άγιοι Πατέρες, Μέγας Βασίλειος, Μακάριος ο Αιγύπτιος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Σε προφητικά μάλιστα οράματα οι άγγελοι παίρνουν διάφορες συμβολικές μορφές, πότε στρατιωτών, πότε υπέων, άλλοτε εξαπτερίγων, πολιωμάτων κλπ. κλπ. Συχνά εμφανίζονται με ανθρώπινη μορφή, μιλάνε, τρώνε, βαδίζουν σαν συνηθισμένοι άνθρωποι. Άλλοτε όμως το παρουσιαστικό τους είναι αστραφτερό και εκθαμβωτικό προκαλώντας φόβο σε εκείνους που τους αντικρίζουν. Έτσι, για παράδειγμα, στον Ιακώβ παρουσιάστηκε ο άγγελος του Θεού σαν άνθρωπος. Πάλεψε μάλιστα μαζί του ο Πατριάρχης και τον νίκησε. Επίσης, οι άγγελοι που φιλοξενήθηκαν από τον Αβραάμ έδωσαν την εντύπωση ότι έτρωγαν και έπιναν σαν άνθρωποι. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ στην Παλαιά Διαθήκη συνταξίδευε με τον Τοβία για πολλές εβδομάδες, χωρίς να δημιουργήσει την παραμικρή υποψία ότι δεν ήταν άνθρωπος. Όταν τελικά, με δική του πρωτοβουλία, αποκαλύφθηκε στον Τοβία και είπε «Πάσα στα σημέρας οπτανόμιν ημίν, και ου κεφαγόν ουδέ έπιον, αλόρασιν ημίς εθεωρείτε». Όλες τις ημέρες δηλαδή σου παρουσιαζόμουνα και ούτε έφαγα ούτε ήπια, αλλά σου φαινόταν ότι έτρωγα και έπινα. Αντιθέτως όμως στις Άγιες Μυροφόρες, όταν τα ξημερώματα της Αναστάσεως έτρεξαν στον τάφο του Χριστού, τρόμαξαν, σαν είδαν ξαφνικά να κατεβαίνει από τον ουρανό ένας άγγελος με όψια στραφτερή και στολή λευκή σαν το χιόνι για να τους αναγγείλει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Εκεί βλέπετε στις μυροφόρες παρουσιάστηκαν οι άγγελοι με την φύση τους. Γι' αυτό και τρόμαξαν οι γυναίκες. Είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Η ένδοξη μορφή των αγγέλων περιγράφεται και στο όραμα που είδε ο προφήτης Δανιήλ στην Βαβυλώνα, ύστερα από τρεις εβδομάδες νηστείας και προσευχής. Και είδα, λέει, έναν άνδρα, το πρόσωπό του ήταν σαν αστραπή οι οφθαλμοί του σαν λαμπάδες πυρός, οι βραχίονες αυτού και τα σκέλη του, ως όρασης χαλκού στήλβοντος. Δανιήλ, κεφάλαιο 10, στοίχη 5 έως 6. Μπροστά στην φοβερή αυτή οπτασία, ο προφήτης Δανιήλ παρέλυσε. Έπεσε με το πρόσωπο στην γη και δεν μπόρεσε να μιλήσει. Σε όλες τις ένδοξες και αστραφτερές εμφανίσεις τους, οι άγγελοι συγκαταβαίνουν στην ανθρώπινη αδυναμία και προσαρμόζουν την λαμπρότητά τους στην αντοχή αυτού που βλέπει το όραμα. Στην συνέχεια θα δούμε ποιος είναι ο αριθμός των αγγέλων. Ο αριθμός των αγγέλων είναι απροσμέτρητος και ανυπολόγιστος. Δεν μπορούν να υπολογιστούν οι άγγελοι. Ο προφήτης Δανιήλ είδε σε όραμά του τον παλαιό των ημερών, το Θεό δηλαδή, να κάθεται σε πύρινο θρόνο και γύρω του να είναι αναρρύθμητες στρατιές αγγέλων. Χίλια χιλιάδες ελειτουργούν αυτό και μύριε μυριάδες παριστήκησαν αυτό, πάρα πολλοί άγγελοι αμέτρητοι. Επίσης, στην γέννηση του Χριστού, φανερώθηκε μεγάλο πλήθος στρατιάς ουρανίου οι οποίοι οι άγγελοι δοξολογούσαν τον Θεό. Στην Γεθσιμανή, όταν ο Απόστολος Πέτρος τράβηξε το μαχαίρι του και έκοψε το αυτί του μάλχου, ο Κύριος τον επέπληξε και του είπε ότι αν ήθελε να μην συλληφθεί, μπορούσε να αντιπαρατάξει στον βάρβαρο εκείνο όχλο παραπάνω από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων, αναρρίθμητα δηλαδή και ακαταμάχητα αγγελικά στρατεύματα». Στην Αποκάλυψη πάλι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι είδε και άκουσε μία αγγελική χοροδία γύρω από τον θρόνο του Θεού, που ο αριθμός του ήταν μύριες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, πάρα πολύ δηλαδή αμέτρητοι. Το πλήθος των αγγέλων είναι οργανωμένο και διακρίνεται σε διάφορα τάγματα. Κάθε τάγμα έχει αναλάβει μία ιδιαίτερη λειτουργική διακονία και έχει και το δικό του όνομα. Τα ονόματά του είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Τα εννέα αγγελικά τάγματα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης τα ταξινομεί σε τρεις τρίχορες ιεραρχίες ή ταξιαρχίες. Ανατριάδες δηλαδή τα ταξινομεί ο Άγιος. Κατά το ακόλουθο σχήμα. Σεραφείμ Χερουβίμ Θρόνη» κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, αρχές, αρχάγγελοι, άγγελοι. Θα τα ξαναπούμε τα ονόματα των εννέα αγγελικών ταγμάτων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πρώτη Τριάδα Σεραφείμ Χερουβείμ Θρόνη Δεύτερη Τριάδα Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες και Τρίτη Τριάδα Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι ο Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος στην Φιλοκαλία λέει πως όλες οι ουράνιες δυνάμεις συντάσσονται σε χωρίες κατά τρόπο τριαδικό και παραστέκονται τριαδικά μπροστά στην Αγία Τριάδα, ανά τρεις δηλαδή οι χωρίες παραστέκονται μπροστά στο Θεό. Πρώτες στη σειρά είναι η θρόνη, τα χερουβείμ και τα Σεραφίμ. Χαρακτηριστικό τους είναι η πύρινη σοφία και η γνώση των ουρανίων, και κύριο έργο τους, ο θεοπρεπής ύμνος του γέλ. Δεύτερες στη σειρά είναι οι εξουσίες, οι κυριότητες και οι δυνάμεις. Χαρακτηριστικό τους είναι οι διευθετήσει των μεγάλων πραγμάτων και οι διενέργειε των θαυμάτων, διενεργούν τα θαύματα, και κύριο έργο τους, ο τρισάγιος ύμνος. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαόφ κλπ. Τρίτες στη σειρά που βρίσκονται πάνω από μας και κάτω από τις δεύτερες είναι οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι. Και η αποστολή των αρχών, των αρχαγγέλων και των αγγέλων είναι να εκτελούν τις θείε υπηρεσίες και κύριο έργο τους ο ύμνος Αλληλούια. Αλληλούια σημαίνει ενίτε των Κύριων. Εκτός από την αρρύθμιση και ονομασία των εννέα ταγμάτων, η Αγία Γραφή μας αναφέρει και τα ονόματα που έχουν μερικοί άγγελοι. Ο Θεός που έδωσε όνομα σε όλα τα αστέρια του ουρανού, θα έδωσε ασφαλώς ονόματα και σε όλους τους αγγέλους του. Εμείς όμως, επισήμως, τρεις μόνο αγγέλους γνωρίζουμε με τα ονόματά τους. Ο πρώτος είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Το όνομα του σημαίνει τις όσο Θεός ημών». Ποιος είναι δηλαδή σαν το Θεό μας, τόσο ισχυρός. Ο άρχον Μιχαήλ αναφέρεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα σαν άρχοντας. Μιχαήλ ο άρχον ο Γι' αυτόν επίσης κάνει λόγο και ο Ιησούς του Ναβί που τον είδε σαν αρχιστράτηγο της δυνάμεως του Κυρίου. Έπειτα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, το όνομά του σημαίνει ήρωας του Θεού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στον προφήτη Δανιήλ και του εξήγησε μερικά συμβολικά οράματα. Δεύτερη φορά παρουσιάστηκε ξανά στον Δανιήλ και του φανέρωσε πόσα χρόνια θα περνούσαν από το έτος που θα έβγαινε διαταγή για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Επίσης, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στον προφήτη Ζαχαρία και του είπε ότι θα γεννήσει η σύζυγός του, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, καθώς επίσης και στην Υπεραγία Θεοτόκο, που της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ο τρίτος άγγελος που αναφέρεται με το όνομά του είναι ο Ραφαήλ, το οποίο σημαίνει «Ο Κύριος Ιάτε». Ο Κύριος θεραπεύει. Και αναφέρεται στην ιστορία του Τοβίτ. Και είναι ένας από τους επτά αρχαγγέλους που μεταφέρουν από την γη στον ουρανό τις προσευχές των Αγίων. Επίσης αναφέρεται και ο αρχάγγελος Ουριήλ. Στη συνέχεια θα δούμε ποιο είναι το έργο των αγγέλων. Κύριο έργο των αγγέλων είναι η ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού και η διακονία στα μεγάλα γεγονότα της θεία Οικονομίας, καθώς και η φροντίδα για την σωτηρία των ανθρώπων. Το έργο της δοξολογίας του Θεού δεν έχει επιβληθεί στους αγγέλους από το Θεό, δεν τους έχει δοθεί σαν εντολή, είναι κάτι το εντελώς αυθόρμητο που ξεπηγάζει από τους ίδιους όταν ατενίζουν εκστατική το άπειρο κάλος του προσώπου του Θεού και τα μεγαλεία της δημιουργίας του. Οι άγγελοι δηλαδή δεν έχουν λάβει εντολή από τον Θεό να τον δοξολογούν, αλλά το κάνουν αυθόρμητα όταν βλέπουν το μεγαλείο και την δόξα της δυνάμεώς του. Ο προφήτης Ισαΐας σε ένα καταπληκτικό του όραμα είδε τον Κύριο να κάθεται πάνω σε μεγαλοπρεπή θρόνο και μέσα σε ανίποτη δόξα. Γύρω του έστεκαν με θαυμασμό και δέος τα Σεραφείμ. Το καθένα τους είχε έξι φτερά, με τα δύο σκέπαζαν το πρόσωπο, μην αντέχοντας να αντικρίσουν κατάματα την Θεία Δόξα. Μετά άλλα δύο σκέπαζαν με συστολή και σεμνότητα τα πόδια τους. Και μετά άλλα δύο πετούσαν. Και φώναζε το ένα προς το άλλο και όλα μαζί σε μία θεϊκή αρμονία έψαλαν. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού. Το δεύτερο έργο των Αγγέλων, όπως είπαμε, είναι η διακονία τους στο έργο της θεία Οικονομίας. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τους Αγγέλους «Λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα, δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν». Η φροντίδα των Αγγέλων για την σωτηρία μας είναι η πιο γνωστή και πιο ευεργετική Αγγελική διακονία. Γνωρίζουμε μάλιστα πως την εκτελούν με πολύ προθυμία και χαρά από το γεγονός ότι πανηγυρίζουν στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Όταν μετανοήσει έμπρακτα δηλαδή ένας αμαρτωλός, επάνω στον ουρανό οι άγγελοι πανηγυρίζουν. Στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αγίων μας βλέπουμε τους αγγέλους να επιμελούνται, να φυλάνε, να παρηγορούν, να διδάσκουν και να ενισχύουν τους αγωνιζομένους ανθρώπους του Θεού, αλλά και να αποκαλύπτουν στους δικαίους και προφήτες τα μέλλοντα. Επίσης τους βλέπουμε να φρουρούν την Εδέμ μετά την έξωση του Αδάμ και της Εύας, να τιμωρούν παιδαγωγικά τους αμαρτωλούς, να αντιμετωπίζουν τα πονηρά πνεύματα, να διαχωρίζουν τους εκλεκτούς από τους ασεβείς κατά την ημέρα της κρίσεως και τόσα άλλα. Ο φύλακας άγγελος Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι κάθε χριστιανός έχει τον προσωπικό του φύλακα άγγελο. Αυτό στηρίζεται στην μαρτυρία του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη. «Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων». Λέγω γαριμίν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου. Επίσης, έχουμε και στις πράξεις των Αποστόλων τη διήγηση και την φυλάκηση του Αποστόλου Πέτρου, όπου γίνεται λόγος για τον φύλακα άγγελό του. Ο φύλακας άγγελος είναι τρυφερός, σεμνός, πράος και ήσυχος. Έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου και τον διδάσκει την δικαιοσύνη, την αγνία, την σεμνότητα για κάθε έργο και για κάθε αρετή. Ο Ιερός Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας υποστηρίζουν ότι μόνο ο πιστός έχει κοντά του φύλακα άγγελο, εφόσον ο άπιστος και αμαρτωλός ζει με την θέλησή του κάτω από την τυραννία του διαβόλου. Με τις αμαρτίες μας δηλαδή πικραίνουμε τον φύλακα άγγελο και φεύγει μακριά και θρηνεί για το κατάντημά μας. Όλοι μας λοιπόν με το Άγιο Βάπτισμα έχουμε συζευχθεί με φωτεινό φύλακα άγγελο. Είναι ο πιο πιστός μας φίλος, ο πιο στοργικός μας αδελφός. Παραστέκει πάντα δίπλα μας, εκτός αν εμείς τον διώξουμε με τα πονηρά μας έργα, διότι όπως ο καπνός φυγαδεύει τις μέλισσες, έτσι και η αμαρτία διώχνει τον φύλακα άγγελο από την ζωή μας, λέει ο Μέγας Βασίλειος μας παρηγορεί στις θλίψεις ο φύλακα άγγελος, απαλύνει τους πόνους μας, συμπάσχει μαζί μας, χαίρεται στην πνευματική μας πρόοδο. Μας προστατεύει από ορατούς και αοράτους εχθρούς και είναι μάλιστα τόσο δυνατός, ώστε και μόνος του μπορεί να παραβληθεί με ολόκληρο στράτευμα δαιμόνων και πολυάριθμη παράταξη. Όλα όσα κάνουν οι άγγελοι για τον άνθρωπο έχουν εσχατολογική προοπτική, δηλαδή αποβλέπουν στην είσοδό του, στην βασιλεία του Θεού. Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται από τον Θεό για να βοηθήσουν τους χριστιανούς να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, όταν κάποια ενάρετη ψυχή χωρίζεται από το σώμα, περιστοιχίζεται από τον φύλακα άγγελό της και άλλες ουράνιες δυνάμεις, που εφραίνονται για την σωτηρία της και την οδηγούν στο Χριστό, για να απολαμβάνει μαζί τους την αιώνια μακαριότητα. Αντίθετα, όσες ψυχές προτίμησαν την αμαρτία και την αποστασία από το Θεό, παραλαμβάνονται από τους δαίμονες και οδηγούνται μακριά από την χάρη του Θεού, στον σκοτεινό τόπο της κολάσεως. Οι άγγελοι των εθνών και των εκκλησιών Αρκετά νωρίς, από τους πρώτους ήδη χριστιανικούς αιώνες, αναπτύχθηκε η άποψη ότι ο Θεός κατέστησε σε κάθε έθνος από έναν άγγελο προστάτη. Φύλακας και προστάτης των Ιουδαίων ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος όταν πρόδωσαν το Χριστό και έχασαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ανέλαβε την προστασία της Εκκλησίας του Χριστού. Φύλα και σάγγελοι επίσης αναφέρονται και για τις πόλεις. Ο Ιερός Χρυσόστομος φέρνει μια ωραία εικόνα. Λέει, όπως ένας ισχυρός βασιλιάς εγκαθιστά στρατεύματα στις διάφορες πόλεις για να τις προστατεύουν από τις βαρβαρικές επιδρομές, έτσι και ο Θεός έχει εγκαταστήσει στις κατοικημένες περιοχές στρατόπεδα αγγέλων για να αναχαιτίζουν τις επιθέσεις των αγρίων δαιμόνων και να φρουρούν την ειρήνη των ανθρώπων. Ο Θεός φύτεψε το αμπέλι Του, δημιούργησε δηλαδή τον λαό Του και όρισε τους αγγέλους Του να το φυλάνε και να το συντηρούν. Άγγελοι επίσης προστατεύουν τους ιερούς ναούς και ιδιαίτερα τα μοναστήρια όπου λατρεύεται ακατάπαυστα ο Θεός, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και φυσικά εννοεί τα ορθόδοξα μοναστήρια, εκεί που ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας του Ευαγγελίου. Τώρα ας έρθουμε στην τιμή και προσκύνηση των αγγέλων. Η στρατευωμένη εκκλησία, δηλαδή η επίγεια, τιμά και σέβεται τους αγγέλους όπως ακριβώς και τους Αγίους της. Κατά τους πρώτους αιώνες, οι πατέρες απέφευγαν να τονίσουν την τιμή που όφιλαν να έχουν οι πιστοί προς τις ουράνιες δυνάμεις, διότι την Εκκλησία την περιέβαλε ακόμη ο ειδωλολατρικός κόσμος και υπήρχε κίνδυνος να θεοποιήσουν τους αγγέλους. Ο Απόστολος Παύλος απαγορεύει την αγγελολατρία, διότι κάποιοι ερετικοί κύκλοι, κυρίως γνωστικοί, αντικατέστησαν τη λατρεία του Χριστού με την λατρεία των αγγέλων. Αργότερα όμως, όταν αποσοβήθηκε ο κίνδυνος, η 7η Οικουμενική Σύνοδος διακήρυξε πανηγυρικά την τιμητική τους προσκύνηση, αλλά και την ξεχώρισε με σαφήνεια από την λατρεία του Θεού. Δηλαδή η απόλυτη προσκύνηση αρμόζει μόνο στο Θεό. Τους Αγγέλους και τους Αγίους τους προσκυνούμε τιμητικά ως φίλους του Θεού. Κι έτσι λοιπόν χτίστηκαν αναρρύθμιτη ναή στο όνομα των Αγίων Αγγέλων και αυτό δείχνει τόσο τον σεβασμό και την ευλάβεια που τρέφει ο πιστός λαός προς τους ουρανίους προστάτες του, όσο και την ευεργετική τους παρουσία στην πολυκύμαντη ζωή των ανθρώπων. Εκείνοι βέβαια που τιμούν ιδιαίτερα τους αγγέλους είναι οι μοναχοί. Με την αδιάλειπτη προσευχή προσπαθούν να τους μιμηθούν στην ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού, ώστε να τους μοιάσουν να γίνουν και αυτοί οι σάγγελοι και να αναπληρώσουν το εκπεσόν τάγμα των αγγέλων. Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι τα αγγελικά τάγματα ήσαν δέκα. Το δέκατο τάγμα είχε για αρχηγό τον αιωσφόρο και όταν ξέπεσε ο αιωσφόρος δια της υπερηφανίας του και έγινε διάβολος, εξέπεσε μαζί του και ολόκληρο το τάγμα στο οποίο ήταν αρχηγός. Στα ασκητικά συγγράμματα η μοναχική ζωή αναφέρεται και ως αγγελική ζωή. Γι' αυτό και οι μοναχοί νηστεύουν κάθε Δευτέρα, διότι η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στους αγγέλους. Ας δούμε τώρα τις γιορτές και τις ακολουθίες προς τιμήν των Αγίων Αγγέλων. Η σημαντικότερη εορτή των Αγίων Αγγέλων είναι η σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων η οποία εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 8 του μηνός Νοεμβρίου. Το συναξάρι της ημέρας αναφέρει τα εξής. Καυχήθηκε ο Αιωσφόρος, πως θα ανεβάσει τον θρόνο του πάνω στις νεφέλες του ουρανού και θα γίνει όμοιος με τον ύψιστο Θεό. Αμέσως όμως ξέπεσε από την ουράνια δόξα και το αρχαγγελικό του αξίωμα» συμπαρασύροντας μαζί του και το αγγελικό τάγμα που του υποτασσόταν. Τότε, μέσα στην μεγάλη σύγχυση που ακολούθησε την φοβερή εκείνη πτώση, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ συγκέντρωσε από ζήλο θεϊκό όλους τους υπολείπους χορούς των αγγέλων και αφού φώναξε πρόσχομεν και στόμεν καλός, ύμνησε με δυνατή φωνή τον Κύριο και μαζί του τον ύμνησαν όλοι οι άγγελοι. Αυτή η συγκέντρωση ονομάστηκε σύναξη των αγγέλων, δηλαδή προσοχή και ομόνια και ένωση. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα πούμε σε επόμενη εκπομπή μας. Άλλη η εορτή είναι η ανάμνηση του ενχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου και για αυτό θα πούμε σε άλλη εκπομπή μας. Στις 11 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το μηνέο, τελείται η σύναξη των μυρίων Αγίων Αγγέλων, ενώ την 26η Μαρτίου, την επομένη του Ευαγγελισμού, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στις 11 Ιουνίου εορτάζεται η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και το θαύμα με την εικόνα το Άξιο εστί, και αυτό θα το πούμε σε άλλη εκπομπή μας, και στις 13 Ιουλίου μνημονεύεται άλλη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ χωρίς όμως να μας είναι γνωστή η αιτία και η υπόθεση της εορτής αυτής. Αργότερα, όταν διαμορφώθηκε ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος των ακολουθιών, η Δευτέρα αφιερώθηκε στους Αγίους Αγγέλους. Και αυτά θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή μας, ας πούμε, επιγραμματικά ότι η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού και στην Αγία Τριάδα, η Δευτέρα στους Αγίους Αγγέλους, η Τρίτη στον Τίμιο Πρόδρομο, η Τετάρτη στην Υπεραγία Θεοτόκο και τον Τίμιο Σταυρό, η Πέμπτη στους Αγίους Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο, η Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό και το Σάββατο στους Αγίους Πάντες και είναι και η ημέρα των κεκοιμημένων. Υπάρχουν πάρα πολλές ευχές, προσευχές, παρακλήσεις, ακολουθίες, στον θησαυρό των Αγίων, στην παρακλητική, στο μέγα ορολόγιο, οι οποίες αναφέρονται στους Αγίους Αγγέλους. Και το μικρό απόδειπνο κλείνει με την θαυμάσια ευχή στον φύλακα Άγγελο. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής. Εκεί όμως που η αναφορά στους Αγίους Αγγέλους γίνεται πιο πυκνή, είναι οι ευχές και οι ύμνοι της θεία Λειτουργίας. Ο ιερέας στην μικρή είσοδο καλεί τους αγγέλους να εισοδεύσουν και να συλλειτουργήσουν μαζί του. Ο τρισάγιος ύμνος, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος Ελέησον ημάς, είναι εμπνευσμένο από άσμα αγγελικό. Την ώρα του χερουβικού ύμνου υποδεχόμαστε τον βασιλέα των όλων, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεσιν. Μετά από τη μεγάλη είσοδο, ζητάμε από τον Κύριο να μας στείλει άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και η αίτηση αυτή επαναλαμβάνεται και στον Όρθρο και στον Εσπερινό. Πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ψάλλεται θριαμβευτικά ο αγγελικός ύμνος που άκουσε στο όραμά του ο προφήτης Ισαΐας, Άγιος 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 Κύριος Σαβαόθ. «Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου». «Ο Σανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ο Σανά ο εν τη υψίστης». «Ο Σανά» σημαίνει ό Κύριε σώσον δι», ό Κύριε ευόδωσον δι». «Κύριε σώσε μας και ευλόγησέ μας», με απλά λόγια. Και στο τέλος κάθε ακολουθίας, όχι μόνο στην Θεία Λειτουργία, επικαλούμαστε την προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τιμήθηκε περισσότερο από όλους τους άλλους αγγέλους και αγαπήθηκε πολύ από τον πιστό λαό. Στο Βυζάντιο είχαν γίνει πάρα πολλές θεραπείες στις πηγές που υπήρχαν οι ναοί προς τιμήν του, οι άρχοντες τον θεωρούσαν προστάτη του στρατού και αρχηγό στους πολέμους όπως επίσης συνδέθηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τους νεκρούς. Και αυτό προέκυψε από αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία οι νεκροί θα αναστηθούν εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι. Η διδασκαλία αυτή της Εκκλησίας μας έχει επιδράσει σε πολλές δοξασίες, θρύλους και παραδόσεις του λαού μας. Έτσι είναι ευρύτατα διαδεδομένη η πίστη ότι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος είναι ψυχοπομπός και σε πολλές παραδόσεις ταυτίζεται εσφαλμένα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ή συγχέεται με το χάρο. Γι' αυτό και σε πολλές εικόνες θα δείτε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να πατάει πάνω από τον νεκρό άνθρωπο και στο χέρι του να κρατάει την ψυχή. Αυτές οι εικόνες είναι του Μεσαίωνα, εκεί πέρα γύρω στα 1600, 1700, 1800. Και έτσι απεικονίζεται και ο Πανορμήτης της Ήμης και πάρα πολλές άλλες απεικονίσεις που δείχνουν τον Μιχαήλ Αρχάγγελο ως ψυχοπομπό. Το γυμνό ξύφο με το οποίο εικονίζεται ο ταξιάρχης Μιχαήλ θεωρείται από τον λαό μάχερα θανάτου, με την οποία αφού πάρει εντολή από τον Θεό, χωρίζει την ψυχή από το σώμα του ανθρώπου κατά την ώρα της εκβημίας του. Γι' αυτό και στα τροπάρια παρακαλεί ο υμνογράφος «Μιχαήλ Αρχάγγελε του Χριστού, μη έλθεις ως λέον αγριότατος επεμέ, μη δέ την ψυχή μου αρπάσεις ως στρουθείον εν ώρα του θανάτου σύ μη βοήθησον». Και στη συνέχεια θα δούμε κάποια στοιχεία για το πώς εικονίζονται οι άγγελοι και θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Οι Άγιοι Άγγελοι εικονίζονται πάντα σαν εξαστράπτοντες νεανίσκοι, με ανδροπρεπή χαρακτηριστικά, με μαλλιά μαύρα ή ξανθά, δεμένα με μία κορδέλα που οι άκρες της ανεμίζουν. Έχουν φτερά και στο δεξί τους χέρι κρατούν σκύπτρο που δείχνει ότι είναι φορείς εξουσίας ενώ στο αριστερό τους, δείγμα επίσης εξουσίας, κρατούν μία σφαίρα με το μονόγραμμα του Χριστού, το χειρό δηλαδή. Η στολή τους είναι είτε λευκή, το οποίο συμβολίζει την φυσική καθαρότητα και αγιότητα, είτε πολύχρωμη, ανάλογα με το τάγμα στο οποίο ανήκουν ή με το λειτουργήμα το οποίο επιτελούν. Έτσι, οι κυριότητες, οι δυνάμεις και οι εξουσίες, φορούν ιερατικά άμφια, χρυσή ζώνη και πράσινο ομοφόριο. Κρατούν στο δεξί τους χέρι χρυσή ράβδο, ενώ στο αριστερό σφραγίδα με το μονόγραμμα του Χριστού. Οι αρχές, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι εικονίζονται συνήθως με πολεμική στολή, με χρυσή ζώνη και κρατούν ρομφέα στο χέρι. Τα Σεραφείμ εικονίζονται σύμφωνα με το όραμα του προφήτη Ισαΐα «εξαπτέρυγα» ενώ τα χερουβίμ και οι θρόνοι σαν πύρινη τροχή που έχουν γύρω τους φτερά και πάνω στα φτερά μάτια είναι πολιώματα σύμφωνα με το όραμα του προφήτου Ιεζεκιήλ. Και υπάρχει και ένας πάρα πολύ ωραίος σήμερος που ψάλεται το Μεγάλο Σάββατο στη Θεία Λειτουργία «Σιγησά το Πάσα Σάρξ Βρωτία» και λέει εκεί «Τα πολιώματα Χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφίν καλύπτουν τις όψεις και φωνάζουν ψάλουν τον ύμνο Αλληλούια. Στις στιχογραφίες των ναών, οι άγγελοι ζωγραφίζονται σε πολλά σημεία, στον Τρούλο, γύρω από τον Παντοκράτορα, στην κόνχη του Ιερού, δεξιά και αριστερά από την Θεοτόκο Πλατιτέρα, αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος του ναού, αναλόγως με τα ιστορούμενα θέματα. Κυρίως εικονίζονται στις παραστάσεις της Θείας Λειτουργίας αλλά και σε όλες σχεδόν τις σκηνές από τη ζωή του Χριστού και της Θεοτόκου, όπως στην γέννηση, τη βάπτιση, τη σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού, στον Ευαγγελισμό και στην κοίμηση της Θεοτόκου και σε άλλες εικόνες. Αγγελικές παραστάσεις βρίσκουμε ακόμη και σε έργα τέχνης, σε επιταφίους, επιτραχύλια, καλύματα τιμίων δώρων και άλλα. Η ορθόδοξη εικονογραφία, όπως είπαμε, είναι αυστηρά θεολογική, με αγιογραφική και παραδοσιακή θεματολογία. Αντίθετα, η παπική εικονογραφία εμπνέεται από την παπική αναγέννηση και είναι εκοσμικευμένη. Χάνει το πιδάλιο της θεολογίας και αφήνεται εντελώς ακυβέρνητη στην αχαλίνωτη φαντασία του κάθε ζωγράφου. Περισσότερο από όλα τα εικονογραφικά θέματα ταλαιπωρούνται οι άγγελοι, οι οποίοι εικονίζονται σαν διακοσμητικά αντικείμενα για να στολίζουν τους στίχους, να συμπληρώνουν τους ζωγραφικούς πίνακες, να είναι στολίδια για τα χριστουγεννιάτικα δένδρα που και αυτά όλα είναι παπικά έθιμα και έτσι διαμορφώθηκε ένας νέος τύπος αγγέλου, συναισθηματικός θα λέγαμε, ο οποίος είναι παγανιστικής εμπνεύσεω και δεν έχει καμία σχέση με τους αληθινούς αγγέλους του Θεού. Και βλέπετε λοιπόν αγαπητοί φίλοι ότι αυτά τα αγγελάκια κυριαρχούν στις βιτρίνες με τα Χριστουγεννιάτικα, γυμνά, παχουλά, παιδικά προσωπάκια με μικρά φτερά, ασώματα παιδικά κεφαλάκια με φτερουγίτσες και συνεφάκια, όλα αυτά είναι παπικά, είναι παγανιστικά είναι φανταστικά και εμπορικά και δεν έχουν καμία ανταπόκριση στην αλήθεια της Ορθοδοξίας μας. Γι' αυτό λοιπόν και διαμόρφωσαν στη συνήθιση του λαού ότι οι άγγελοι είναι μια φανταστική ύπαρξη. Πρέπει να βοηθήσουμε να ανέβει το αισθητήριο του λαού και να καταλάβει ότι μόνο στην Ορθοδοξία υπάρχει αλήθεια και πουθενά αλλού και εννοούμε στη γνήσια Ορθοδοξία την καθαρή Ορθοδοξία, την ανώθευτη. Γιατί όπου υπάρχει νοθεία δεν είναι Ορθοδοξία, είναι κάτι άλλο που το βαφτίζουν ως Ορθοδοξία. Είναι μια άλλη διδασκαλία όπως οι Ιουνίτες που έχουν εξωτερικά μεν το σχήμα των Ορθοδόξων αλλά επί της ουσίας είναι ερετικοί και παπιστές. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο σημερινός πιστός πρέπει να σταθεί μπροστά στην εικόνα των Αγίων Αγγέλων, όχι για να απολαύσει κάποια αισθησιακή ομορφιά, αλλά για να προσευχηθεί, να αντλήσει πνευματική δύναμη και να πάρει θάρρος. Ο πιστός άνθρωπος προστρέχει κοντά στους αγγέλους για ασφάλεια και προστασία. Θέλει να τους νιώθει φύλακες και παρηγορητές στους κινδύνους και τα βάσανα της ζωής. Κυρίω όμω. Ο πιστός άνθρωπος αισθάνεται τους Αγγέλους ως συνεργούς της σωτηρίας του και βοηθούς του στην πορεία προς την ουράνια βασιλεία, την οποία ήθε να αξιωθούμε όλοι με τις δικές τους πύρινες πρεσβείες. Αμήν, γέννητο. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Με την χάρη του Θεού και τις προστασίες των Αγίων Αγγέλων θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας αυτό προς ωφέλεια και οικοδομήν πάντων ημών. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας δίνει δύναμη, η Παναγιά μας να σας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της και οι Άγιοι Άγγελοι να σας σκεπάζουν με τις φτερούκες τους και να σας βοηθούν στην πνευματική ζωή. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.